Εκλογές ήταν αυτές, θα μου πείτε. Μια αφορμή τελευταία, γιατί είχε δώσει πολλές ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κατρούγκαλο, για να πληρώσει τα του καλοκαιριού του 2015. Και εμείς δεν γνωρίζουμε τι αλμυρά ανταλλάγματα μας περιμένουν στα οικονομικά, τι στα εθνικά. Πλάκα στο TikTok ο Κυριάκος και οι γκάφες, η μια μετά της άλλης, το ΣΥΡΙΖΑ. Θα αναφέρουμε και το Μέρα, γιατί έβαλε το χεράκι του, ούτως ώστε να θριαμβεύσει, να θεριέψει η γαλάζια παράταξη. Διαφωνίες, κακοφωνίες, αμηχανία, ατολμία, καλά. Εν υπνώση καθ' όλη τη τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έλεγα, μπορείς με υποκλοπές να τον ρίξεις. Μπορείς με τόσα σκάνδαλα να επιμείνεις. Ένας Πολάκης απίλθεπτα ξεφώνησε που και τις φάτσες τους στη δημοσιότητα έδωσε και τον εγκάλεσαν στην τάξη. Εμή χάσει και αυτό τη θέση, όπως ανέμενα δυστυχώς, επανήλθε στα συγκαλά του. Έβαλαν χέρι, τσακαλώτος, έβαλαν χέρι Δαργασάκης, οι Δήμητρες του Μέρα 25, πώς να ξεχάσουν τα περήφανα γερατιά, εποχή του 15 που έκλεγαν στα ATM. Και έρχεται και η ειδικού σκοπού. Ό,τι ψήφισε τον ανέμενε η τάφρος που είχε ανοίξει να πέσει μέσα. Και έλεγαν τους βγαίνουν τα κουκιά για ειδικού σκοπού. Αλλά θυμήθηκαν τελευταίες στιγμές, λέει ο Μουρατίδης, ένας διεφθαρμένος λαός. Όχι, δεν ξεχνά. Το θυμικό του, εάν δεν το πράξει επάνω στην οργή, θα βγει και με τόκο, όπως βγήκε τώρα η φυγή το ΣΥΡΙΖΑ. Οι καλοσπουδαγμένοι, οι δυτικοεντυχισμένοι εις όλα νεολαία μας, δεν έγινε του δρόμου. Δεν θέλει ακραίες καταστάσεις. Εδώ δεν γνωρίζει πότε και τι ψηφίζουμε, τι εορτάζουμε 28η και 25η. Ιρκέστη στα διάφορα. Πας. Τι έγινε εκείνο το 20%. Πείτε μου παρακαλώ. Το αντισυστημικό. Τι έγινε. Που πήγαν όλες οι ψήφοι πατριωτικών κομμάτων που δεν εγκρίθηκαν. Και ναι, αποδεικνύεται ότι το προσωπικό, ωφελημιστικό νιώθει ο καθίστατο πλήθος. Σταθερότητα το λένε αυτό και φτάνει στο σημείο να επιλέξει Κυριάκο. Αλλά ένας-ένας σε τέτοιες αποφράδες μέρες που ζούμε καθίσαμε και σκεπτόμασταν. Και εκεί να φοβούνται οι δημαγωγοί, οι λαοπλάνοι του τύπου Τσίπρα που αλλά έλεγαν και αλλά έπραταν και δεν είχαν όρια στα δεινά ενώπιον έλαβου. Και αν ερυθρίες τα είπε, τότε είχαμε το ντάδε να μας ορίζει και να μας διατάζει στις ερωτήσεις
τη συναδέλφου στο debate, δηλαδή και μετέπειτα στη κατηδία. Δεν έχουν ιερό και όσιος φαίνεται και έτσι τους χειρίστους, όπως λένε στους τυφλούς, ο μονόφθαλμος θριαμβεύει. Αλλά έρχεται ένα ζωνάρι τώρα να σφιχτεί. Στις 29 Απριλίου η Κομισιόν είχε επισημάνει ότι όλα αυτά που διατυμπανίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι δυνατόν εν τες πράξεις να υλοποιηθούν αυτά και να τελεσφορήσουν μείωση φορών, αύξηση μισθών. Έχει εκδώσει η Κομισιόν ήδη τις εκθέσεις της από την ημερομηνία αυτή για βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, για πλεονάσματα στο 2,3% του ΑΕΠ προς την αγορά, μεταρρυθμίσεις τώρα που αναγγέλει ο Μητσοτάκης, χαροποίησαν τράπεζες, υψηλά στρώματα. Αλλά έρχεται και ο Guardian και τονίζει ότι τα δεινά περιμένουν τώρα πολύ περισσότερα, τα λέω από μνήμης, ξέρετε, το λαό, τον πένιτα, τον πτωχό λαό. Τι αναμένουμε στις δεύτερες εκλογές? Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξουν πολύ τα πράγματα των αποτελεσμάτων. Μάλλον θα θεριέψει κι άλλο το θεριό. Γιατί το είχε προείδει από το φθινόπωρο και έλεγε θα έχουμε τερατογενέσεις και εννοούσε τις κυβερνήσεις ειδικού σκοπού. Και όλοι αυτοί που προανέφερα σε έναν κικαιώνα μέσα, από γκάφα στην γκάφα, τον εξυπηρέτησαν. Το άφησαν ελεύθερο το πεδίο και να αρπάζει όλο και περισσότερες ψήφους ως την τελευταία στιγμή. Βλέπω εγώ προσωπικά να χάνει πολύ περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπω έναν Τσίπρα ο οποίος μιμείται Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν είναι οι ίδιες οι συγκυρίες και οι εποχές. Να χάνει διαπαντός γενικά και από την πολιτική σκηνή να απέρχεται. Θέτω προσωπικά, θα τα αναλύσω, γιατί ακόμη εν ερεύνας βρίσκομαι. Σημασία έχει ότι τουλάχιστον από Τουρκία πάλι Ερντογκάν θα έχουμε και εγώ τον θέλω αυτόν, ελλείψη άλλου εννοείται, γιατί με τους κεμαλικούς το έχω ξανατονίσει, η ιστορία της Ελλάδας βάφτηκε με αίμα ηρώων και προγόνων μας. Οι κεμαλικοί είναι και τα αγαπημένα παιδιά δυτικών. Yes, men. Ενώ μην ξεχνάτε, ο Ερντογκάν έχει και τον Μπέχτσελη που όσο και να λέει θα γραφτεί η ιστορία στην Πελοπόννησο και έχει αφαιθεί εκεί καινή η σελίδα και εγώ είμαι Καλαμάτα και μιλάει για την τριπολιτσιά που έγινε η σφαγή. Σημασία έχει ότι κάθε κράτος και έχουν όλα στην Ευρώπη, όλα ακροδεξιά, έχουν συσπηρωθεί, έχουν ανέλθει σε εξουσία, τα έχω σε ειδικά ρεπορτάζ. Αυτοί κοιτάζουν πάνω απ' όλα να περιφρουρήσουν το δικό τους αμπελάκι και δεν είναι η σόλα ανοιχτή. Άρα άμεσα δεν κινδυνεύουμε ούτε εμείς. Αλλά έχω επισημάνει τι μας περιμένει και σε εθνικά. Αυτό εγώ νομίζω θα γίνει. Και ο Πριγκόζιν
φοβήθηκε όλη η ανθρωπότητα που είπε ότι θα έχουμε τις Wagner αυτής της αίτητης ομάδας παγκοσμίως, όπως λέει και ο Scott Ritter, το έχω ειδικό ρεπορτάζ, λέει θα έχουμε εξεγέρσεις, θα δούμε κάτι σαν το 2017 εκεί με τους Σοβιετικούς, την άνοδό τους, την εμφάνισή τους τότε. Δεν είναι της στιγμής ανάλυση και έρευνα. Να επισημάνουμε ότι για δευτέρα φορά όσοι βρισκόμεθα σαν εμένα κάρβουνα για τα αποτελέσματα ενός παντοδύναμου Κυριάκου. Που πλέον ξεχνάμε υποκλοπές, ξεχνάμε Τέμπη, ξεχνάμε δολιοφθορά και αστυνομίας, ξεχνάμε δημοσιογεία στην εντατική, ξεχνάμε πάτσιδες. Φανταστείτε τι πλέον, ποιος να υποψιαστεί θα αντιμετωπίσουμε. Γιατί έτσι συμβαίνει στο Ελλαδιστάν, Μπουλιστάν, Πανελλαδιστάν. Όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις και επί Παπανδρέου μετά όλοι αθωωθήκανε, όσοι το μαζί του στο ειδικό. Γι' αυτό είχαμε να μου ήρθε να πω τώρα. Δεν θα την πω τη λέξη, είναι ένας χαρακτηρισμός, δεν είναι ύβρις, ούτε ως παιδί δεν ύβριζε. Ο Τσίπρας το πλήρωσε, το πήρε με τόκο. Μακάρι να μην τους ξαναδούμε. Ούτε και τους μέρα για όσα περιέγραψα. Ένας-ένας να σκεφτούμε από πού ερχόμαστε, προς τα πού πηγαίνουμε, συμφέρει να, όχι στο συρφετό, τι λέει, πνέει ο αγέρας, οι ομάδες. Ένας-ένας στην κάλπη ας σκεφτούμε και ας αποφασίσουμε και να μην λείψει και κανείς.